Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έγινε μια παρεξήγηση την Παρασκευή που σας είχαμε εδώ φιλοξενούμενο. Λίγο η δική σας αναφορά σε σχηματισμούς που πρέπει να αυτοδιαλυθούν. Λίγο ο δικός μας δαίμον της απομαγνητοφώνησης που έφαγε την ερώτηση περί Πασόκ Κινάλ. Άφησε την εντύπωση ότι μιλούσατε για Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς τι εννοούσατε? Εννοούσα αυτό που είπα ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε, το 2017 είχαμε ιδρύσει την ώρα αποφάσεων μια κίνηση πολιτών έτσι ώστε θέλαμε να συμβάλλουμε στην ανασύνθεση του ενδιάμεσου πολιτικού χώρου. Όταν λέμε ενδιάμεσος πολιτικός χώρος είναι αυτός που βρίσκεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για να εξηγούμαστε. Τότε υπήρχαν οι σχηματισμοί κατά βάση κομματική του ΠΑΣΟΚ, του Ποταμιού και της Δημάρχη και κινήσεις πολιτών διάφορες. Τότε λοιπόν είπαμε ότι ο χώρος για να μπορεί να πάει σε ανασύνθεση πλήρη και αναγέννηση θα πρέπει όλοι αυτοί οι σχηματισμοί να αυτοδιαλυθούν και να θέσουν στη διάθεση του καινούριου τον εαυτό του. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό βεβαίως δεν έγινε δεκτό. Κατέληξαν όλα αυτά σε Κινάλ, δηλαδή πήρα μέρος σε εκείνη τη διαδικασία την περίεργη, όπου πρώτα έβγαζε αρχικό και μετά έφτιαχνες κόμμα. Και εν πάση περιπτώσει έγινε το Κινάλ. Τώρα από τότε βεβαίως από το Κινάλ το ποτάμι αποχώρησε και στη συνέχεια εξαερώθηκε πολιτικά. Ναι. Η Δημάρ δεν υφίσταται, οι κινήσεις πολιτών και αυτές έχουν αντανήσει. Ναι. Παρέμεινε ένα κοινό. Και προφανώς δεν θα μπαίνατε σε μια διαδικασία να προτείνετε να βάλετε, κάνετε μια πρόταση που ουσιαστικά θα υπονοούσε συγχώνευση Κινάλ ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Καμία περίπτωση. Και το ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη δική μου άποψη, δεν είναι σχηματισμό του διάμεσου πολιτικού χώρου. Μάλιστα. Είναι σχηματισμό κατά βάση τη αριστερά. Αυτό που η Ελλάδα έχει ανάγκη, κατά τη γνώμη μου, είναι να εκπροσωπηθεί πολιτικά αυτός ο μεσαίος χώρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει εκπροσώπηση πολιτική ισχυρή. Γι' αυτό και ένα τμήμα του έχει βρεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα τμήμα το παραμένει στο Κινάλ και ένα τμήμα επίσης είναι σαφές ότι ψήφισε τον Μητσοτάκη κυρίως και τη Νέα Δημοκρατία δευτερευόντως στις εκλογές του 2019. Όμως αυτός ο κόσμος συνεχίζω να πιστεύω ότι θα ήθελε να μπορεί να εκπροσωπηθεί πολιτικά αυτοτελώς από ένα σχηματισμό ο οποίος θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με την πραγματικότητα βέβαια. Πάντως επί τη ευκαιρία μια και σας έχουμε στην γραμμή και επειδή την Παρασκευή που μιλήσαμε κάνατε λόγο για ελληματικές ηγεσίες και στο Κινάλ και στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά το Κινάλ την κίνηση Λοβέρδου να διεκδικεί στην ηγεσία πώς τη βλέπετε? Δείτε, από την ώρα που η κυρία Γεννηματά προκήρυξε τη διαδικασία εκλογής πριν λίγο καιρό και είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν για το Κινάλ τον Νοέμβριο του 2021 κτλ. Και η ίδια θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες τότε, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ναι, και η ίδια ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της. Για τότε από εκεί και πέρα κάθε στέλεχος έχει όλο το ηθικό δικαίωμα να πει ότι και εγώ θέλω να διεκδικήσω την ηγεσία. Το ζήτημα βεβαίως δεν είναι εκεί. Είναι ας πούμε φορείς ποιων απόψεων είναι όλοι όσοι θα θέλουν να διεκδικήσουν την ηγεσία, γιατί επαναλαμβάνω ο σχηματισμός αυτός είναι πάρα πολύ πίσω καθυλωμένος και είδα και στην τελευταία δημοσκόπηση την προχθέσινη ότι έχασε μια μονάδα από την προηγούμενη δημοσκόπηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απλά καθυλωμένος αλλά χάνει. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εμφανίζει μια φοβερή αδυναμία ηγετική να ανανεωθεί στις ιδέες, στις απόψεις, να εξχρονιστεί, να έρθει σε επαφή με τα καινούργια ρεύματα, να δει ότι τα προβλήματα του κόσμου και της χώρας μας είναι πια τελείως καινούργια, θέλουν άλλες απαντήσεις, δεν μπορεί να πάσει με τις παλιές απαντήσεις και βεβαίως αυτό τους οδηγεί στο περιθώριο. Μάλιστα. Και είναι και πιο δύσκολο να βρουν το βηματισμό τους, κύριε Φλωρίδη, έτσι, δημιουργεί μια κατάσταση που το κάνει πιο δύσκολο. Μα δεν μπορούν να βρουν το βηματισμό γιατί δεν μπορούν να βρουν περιεχόμενο στην πολιτική καινούργιο. Άρα μένουν πίσω από τα πράγματα. Η κοινωνία εξελίσσεται, τα προβλήματα είναι καινούργια και αυτά. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε Γεννηματά, Λοβέρδο και προφανέστατα Γερουλάνο. Και ίσως Ανδρουλάκη. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Πρέπει να σας πω, δεν μου προκαλούν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλιστα.
θα μου προκαλούσαν εάν κάποιος έθετε ζήτημα συνολικής επανίδρυσης αυτού του ενδιάμεσου χώρου πάνω σε καινούργιες απόψεις. Αυτό μέχρι στιγμής δεν το βλέπω. Μάλιστα. Αν το δούμε αργότερα. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, λύσαμε και την παρεξήγηση. Κύριε Φλωρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.